Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Την εποχή αυτή την δύσκολη, όπως έχουμε ξαναπεί, που βρισκόμαστε, αδελφοί μου, και που οι χριστιανοί δεν γνωρίζουν ακριβώς το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν για να βρουν το Θεό, γιατί δεν τους το δείχνουν το δρόμο αυτό οι ηθήνοντες, αυτοί που πρέπει. Όμως η Εκκλησία μας πάντοτε στο δρόμο που πηγαίνουμε βάζει τα σημεία εκείνα που πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην παρεκκλίνουμε από την πορεία. Ένα από τα σημεία αυτά είναι ο Άγιος Φλαβιανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, που έχουμε την εορτή του σήμερα, τη μνήμη του. Ανάμεσα στους άλλους Αγίους, ξεχωρίζουμε αυτόν τον Άγιο, γιατί για μας, οι οποίοι ακολουθούμε το δρόμο της αποτύχησης, την διαδρομή αυτή που διακόψαμε την πνευματική κοινωνία με τους αιρετίζοντες επισκόπους, τους ψευδεπισκόπους, τους λυκοποιημένες, έχει να πει πολλά, γιατί είναι ένας Άγιος Πατριάρχης της Κωνσταντινοπόλεως που δεν έχει καμιά σχέση με τον σημερινό Πατριάρχη ή με τους τελευταίους Πατριάρχες της Κωνσταντινοπόλεως που είναι βουτυγμένοι στην αίρεση και στην πλάνη και μας οδηγούν κατευθείαν στην απώλεια. Αυτός ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, ο Φλαβιανός, όχι απλά ομολόγησε την Ορθοδοξία, τη στήριξε, τη δίδαξε στις επόμενες γενναίες μέχρι τις ημέρες μας, αλλά υπέστη τα δεινότερα βασανιστήρια και μαρτύρια για την αγάπη της Ορθοδοξίας και είναι πραγματικά ένα παράδειγμα για όλους μας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που αναφέρεται στο βίο του Αγίου Φλαβιανού, του Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, λέγεται εξής: «Ούτως ο Πατριάρχης ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, εν έτη 412 μετά Χριστόν, πρεσβύτερος της εν Κωνσταντινοπόλη Αγίας Εκκλησίας. Δια δε την ενάρετον αυτού πολιτεία, εχειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως με τη θέληση του Θεού και με την ψήφο της Συνόδου και του Βασιλέως και της Συγκλήτου. Δια μήνας δε εις τον θρόνον ένα χρόνο και μήνας εξ, κατά συγχώρηση Θεού, εξευλήθη από το θρόνο του παρά του μονοφυσίτου Διοσκόρου και των ομοφρόνων αυτού και επέφθη εις εξορίαν, όπου πολλάς τρίψεις υπομείνας δια την ορθόδοξο πίστη και ασθενήσας προς Κύριον εξεδίμησεν». Σημειώνεται όμως στην έκδοση αυτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη το Συναξάρι ότι «παρά δε το μελετείο Αθηνών, τόμο δευτέρου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, σελίδα 22, γράφεται ότι ο Άγιος ούτος Φλαβιανός 8 μήνας μόνον επατριάρχευσεν και εις την ενεφέσω ληστρικήν σύνοδον εφωνεύθη υπό του Αλεξανδρίας Διοσκόρου και μετ' αυτόν ο Ανατόλιος επροχειρίστη Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως. Το δε Άγιον Ύψανο του Φλαβιανού τούτου ανεκομίστη εις Κωνσταντινούπολη και κατετέθηκε το ναό των Αγίων Αποστόλων συνεργεία του Αγίου Ανατολίου, ως γράφεται εις το εκείνου συναξάριον κατά την 3η Ιουλίου». Έτσι λοιπόν υπάρχει μαρτυρία ότι είναι ιερομάρτης, ότι μαρτύρησε, όχι μόνο εξορίστηκε για την πίστη, αλλά μαρτύρησε. Μερικά ακόμα στοιχεία για τον βίο του θα δούμε, ότι τον Ιούλιο του 448 κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως από τους διαδόχους του Αγίου Χρυσοστόμου, ο Άγιος Πρόκλος, που ήταν πατριάρχης από το 434 ως το 448. Για τη θέση του λοιπόν, όπως μας είπε και ο Άγιος Νικόδημος, προτάθηκε ο Φλαβιανός, ο οποίος κατήχε το αξίωμα του σκευοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, από το 408 στο 450 ευασίλευσε, τη στιγμή της χειροτονίας του, υποκινούμενος από κάποιον άθλιο κόλακα, τη στιγμή που χειροτονούνταν ο Φλαβιανός, υποκινούμενος από τον ευνούχο Χρυσάφιο, όνομα και πράγμα, ζήτησε από τον Φλαβιανό μια ποσότητα χρυσού,
ως αντάλλαγμα για την επιλογή του στον δρόμο της βασιλεύουσας. Αυτά στα ακούνε οι σημερινοί πατριάρχες, μητροπολίτες κτλ. Που έχουν κοστολογήσει τις μητροπόλεις. Ακούγονται διάφορα για το πόσο κοστίζει κάθε μητρόπολη, ώστε για να την αναλάβει κάποιος τη μητροπολιτική έδρα πρέπει να καταθέσει ένα ποσό. Αυτό λέγεται συμμονία και είναι βαρύτατο αμάρτημα, κολάσιμο αμάρτημα. Τη στιγμή λοιπόν που χειροτονούνταν πατριάρχης ο Φλαβιανός, ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο αυτοκράτορας, υποκινούμενος από τον Χρυσάφιο, ζήτησε χρυσό ως αντάλλαγμα για την επιλογή του στο θρόνο της βασιλεύουσας. Ο ακέραιος Φλαβιανός, προκειμένου να ντροπιάσει τον άθλιο Χρυσάφιο και να τον εκθέσει στα μάτια του αυτοκράτορα, έδωσε εντολή να σταλούν στο Θεοδόσιο τα λειτουργικά σχέδια της Μεγάλης Εκκλησίας. Πάρε τα σχέδι. Με τη συμβολική αυτή πράξη, ο Φλαβιανός ήθελε επίσης να στυλιτεύσει τη μάστιγα της συμμονίας, δηλαδή την κατάληψη υψηλών εκκλησιαστικών θέσεων με εξαγορά. Η ενέργεια αυτή εξόργησε τον ευνούχο Χρυσάφιο. Γι' αυτό έβαλε ως σκοπό της ζωής του την εξόντωση του Φλαβιανού. Άρχισε με ψεύτικες διαδόσεις να διαταράξει τις καλές σχέσεις του Φλαβιανού με την ευσεβή Πουλχερία, Αγία της Εκκλησίας μας, αδερφή του Θεοδοσίου, η οποία ουσιαστικά κυβερνούσε το κράτος. Διέδωσε ότι δήθεν είχε πιστεί από τον Φλαβιανό να αφήσει την εξουσία και να αναλάβει εκκλησιαστικό αξίωμα, να χειροτονηθεί από αυτόν διακόνησα. Ο Φλαβιανός ζήτησε από την Πουλχερία να παραμείνει στη θέση της και να αποφεύγει να εκδηλώνεται υπέρ του δημόσια. Αφού απέτυχε με αυτή τη ραδιοργία το Χρυσάφιος να πλήξει τον Φλαβιανό, έφτασε πιο ακραία ενέργεια. Εκμεταλλευόμενος την εξουσία του, στήριξε έναν επιφανή κληρικό της βασιλεύουσας, τον αρχιμαντρίτη Ευτυχή, ο οποίος έπεσε στην αίρεση του μονοφυσιτισμού μετά την καταδίκη του αιρετικού Νεστορίου από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431. Θέλοντας να καταπολεμήσει τον Νεστοριανισμό, ο οποίος δίδασκε ότι ο Χριστός είχε μία φύση ανθρώπινη, έφτασε ο Ευτυχής στο σημείο να αρνηθεί την ανθρώπινη φύση του Χριστού και να διδάσκει ότι είχε μία φύση, τη Θεία, η οποία είχε απορροφήσει την ανθρώπινη, μονοφυσιτισμός. Αδιαφορώντας ο ευνούχος Χρυσάφιος για την αλήθεια της Εκκλησίας και τις φοβερές συνέπειες που θα έφερνε σε αυτήν και οθούμενος από φοβερό μίσος κατά του Φλαβιανού, άρχισε να παρέχει στήριξη στον αιρετικό κληρικό. Μάλιστα σκόπευε να του δώσει τη θέση του εκθρονισμένου Πατριάρχη. Το Νοέμβριο του 448 είχε συγκληθεί ενδημούσα σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτήν ο επίσκοπος Δωρηλαίου Ευσέβιος κατάγγειλε τον Ευτυχή ως αιρετικό. Κλήθηκε να απολογηθεί, αλλά αρνούνταν επανειλημμένα με διάφορες δικαιολογίες. Τελικά παρουσιάστηκε και ομολόγησε τις κακοδοξίες του. Βλέπουμε εδώ ότι ο Ευσέβιος αυτός, ο οποίος όταν ήταν λαϊκός πολέμησε τον Νεστόριο διαδίδοντας λιβέλους εναντίον του, και η Εκκλησία δεν τον τιμώρησε που πολέμησε τον Πατριάρχη, όπως η Εκκλησία η σύγχρονη πολεμά εμάς που πολεμούμε τις αιρέσεις του Πατριάρχη, η Εκκλησία δεν τον τιμώρησε, αλλά τον έκανε επίσκοπο Δωρηλαίου. Τον Ευσέβιο, ο οποίος Ευσέβιος συνέχισε την αντιαιρετική του δράση στους κατοπινούς χρόνους και τα έβαλε και με τον Ευτυχή και τον κατήγγειλε ως αιρετικό. Κλήθηκε να απολογηθεί, αλλά αρνούνταν επανειλημμένα με διάφορες δικαιολογίες. Τελικά παρουσιάστηκε και ομολόγησε τις κακοδοξίες του. Η Σύνοδος τον αφόρησε, ορίζοντας την πίστη της Εκκλησίας στις δύο φύσεις του Χριστού. Ο Φλαβιανός γνωστοποίησε με γράμματος τον Πάπα Ρώμης Άγιο Λέοντα το Σιβάν. Ο Ευτυχής έστειλε παραπλανητική επιστολή στο Λέοντα, μην μπορώντας να τον πείσει για τις δίθεν ορθόδοξες θέσεις του. Ο Λέων έστειλε δύο επιστολές στον Φλαβιανό, συμφωνώντας για την καταδίκη του Ευτυχή. Η δεύτερη επιστολή του είναι γνωστή ως τόμος του Λέοντος και επετέλεσε τη βάση των αποφάσεων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Ευτυχής και ο σύμμαχος του Χρυσάφιος δεν κατέθεσαν τα όπλα, απευθύνθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Διόσκουρο, έναν απέσιο, ραδιοργό και φιλόδοξο άντρα, έτσι τον αναφέρει ο συναξαριστής, απέσιο, ραδιοργό και φιλόδοξο άντρα, τον Διόσκορο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας,
υποτίθεται Ορθόδοξο, καταγγέλλονται στον Φλαβιανό ως Νεστοριανιστή. Με την υποστήριξη δε της αυτοκράτορας Ευδοκίας, η οποία μισούσε την Πουλχερία και ήθελε την εκδίωξή της από τα Ανάκτορα και υποστηρίζοντας τον Ευτυχή, συγκάλεσε τον Αύγουστο του 449 ψευδοσύνοδο στην Έφεσο με σκοπό να καταδικάσουν τον Φλαβιανό. Από τότε κρατάει η σκούφια των ψευδοσυνόδων και φτάνει στις ημέρες μας. Και πριν από τον Φλαβιανό υπήρχαν. Μάλιστα ο Διόσκορος, ο Αλεξανδρίας, υιοθέτησε τις κακοδοξίες του Ευτυχή, τις οποίες υποστήριξε ως δίθεν ορθόδοξη διδασκαλία με ένα πλήθος φανατικών επισκόπων και μοναχών από την Αίγυπτο. Συμπαρέστερο Ευτυχής, η κακοδοξία αυτή, πλήθος επισκόπων και μοναχών. Έφερε μαζί του ένα διαβόητο αιρετικό μοναχό, τον Βαρσουμά από τη Συρία, με 1000 μοναχούς, για να ασκήσουν τρομοκρατία στους ορθόδοξους επισκόπους. Έπιασαν τις πόρτες του κτηρίου που ήταν έτοιμοι και ήταν έτοιμοι να επέμβουν όταν έπαιρναν εντολή. Με βία και φωνασκίες κατόρθωσαν να παρουσιάσουν ως ορθόδοξο τον Ευτυχή και τη διδασκαλία τους ως ορθόδοξη. Διαβάζαμε αυτές τις ημέρες τι κάνουν στην Ουκρανία. Οι σχισματικοί επίσκοποι που δίνουν εντολή να πηγαίνουν οι άνθρωποι τους στις ορθόδοξες εκκλησίες να κόβουν τις πόρτες με διάφορα εργαλεία που έχουν των ορθόδοξων ναών της κανονικής εκκλησίας και να τις κατελαμβάνουν με τις ευλογίες του σχισματικού πλέον Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Δεν είναι μόνο αιρεσιάρχης που οδηγεί την Ορθοδοξία στην απώλεια, αλλά είναι και σχισματικός, γιατί είναι ο αρχηγός ενός σχίσματος που, όπως είπε και ο πατήρ Θεόδωρος ο Σύσης, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και χειρότερο και δυνατότερο αυτό το σχίσμα, να σχίζει δηλαδή βαθύτερα την Εκκλησία από το 1054, από το σχίσμα εκείνο. Με βία λοιπόν και φωνασκίες κατόρθωσαν να παρουσιάσουν ως Ορθόδοξο τον Ευτυχή και τη διδασκαλία τους, τη διδασκαλία τους Ορθόδοξη. Ο Ευτυχής αποκαταστάθηκε και ο Φλαβιανός και ο Ευσέβιος Δωρηλαίου καταδικάστηκαν από Ορθόδοξη, υποτίθεται ακόμα σύνοδο, ως δίθεν Νεστοριανοί αιρετικοί. Αυτούς που κυνηγούσαν τους Νεστοριανούς τους είπαν ότι και αυτοί είναι Νεστοριανοί. Όταν άρχισαν να διαμαρτύρονται και να παρακαλούν γονατιστεί να αποφευθεί τέτοια κατάπτωση, ο Διόσκορος άνοιξε τις πόρτες και εισέβαλε ο Ανθίπατος της Ασίας με τη συνοδεία στρατιωτών και συρφετών φανατισμένων αιρετικών μοναχών, ναυτών και ανθρώπων του υποκόσμου, όρμησαν κατά του Φλαβιανού που γιορτάζουμε σήμερα, ο οποίος έτρεξε να πιαστεί από την Αγία Τράπεζα για να σώσει τη ζωή του. Νόμιζε ότι θα σεβαστούν την Αγία Τράπεζα. Οι στρατιώτες τον έστεραν έξω και τον πίεζαν μαζί με τους άλλους Ορθοδόξους Επισκόπους να υπογράψουν τις αιρετικές αποφάσεις και την καθαίρεσή του. Κατόπιν τον παρέδωσαν στον Βαρσουμά και στους κακοποιούς μοναχούς και λαϊκούς ακολούθους τους, οι οποίοι άρχισαν να τον βασανίζουν χωρίς σύκτο. Τον έβρισαν, τον έδιραν και τον έριξαν στη γη, κλωτσώντας τον, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Η κακοποίησή του ήταν τέτοια ώστε προξένησε ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του. Τρεις ημέρες μετά κοιμήθηκε, υποκύπτοντας τα τραύματά του, καθοδόν προς την εξορία, στην πόλη Ήπειδα της Λιβύας. Το 450 μετά το θάνατο του Θεοδοσίου, όταν ανέλαβε η Πουλχερία την Αντιβασιλεία, μετέφερε το λείψανο του Αγίου Φλαβιανού στην Κωνσταντινούπολη και το ενταφίεσε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Συγκάλεσε δε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451, η οποία κατεδίκασε το Διόσκορο και Ευτυχή, κήρυξε ληστρική τη Σύνοδο της Εφέσου και κατέταξε το Φλαβιανό στους Αγίους και ομολογητές της πίστεως. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Φεβρουαρίου. Να παραδείγματα χρυσά, δαμαντένια παραδείγματα για μας που ζούμε σε αυτή την πλάνα εποχή της πλάνης και της αίρεσης. Έχουμε αυτά τα παραδείγματα, τέτοιους Αγίους, τέτοιοι Άγιοι ευλογούν τον αγώνα μας. Αυτούς να επικαλούμαστε, αυτούς να προσευχόμαστε, να τους παρακαλούμε με όλη μας την καρδιά να μας κρατήσουν μέσα στην Ορθοδοξία για να πολεμήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις αιρέσεις. Είναι φοβερό παράδειγμα για τις ημέρες μας ο Άγιος Φλαβιανός και καλά είναι τέτοια κηρύγματα
να ακούγονται από τις εκκλησίες, να τα λένε οι παπάδες, για να ενισχύονται πιστοί και να ενισχύονται και οι ιερασοφόροι που είναι στο μετέχνιο της αίρεσης. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αδελφοί μου, της σημερινής εορτής, που αναφέρεται στην εορτή της ημέρας, δηλαδή στη σειρά των Ευαγγελίων των Κυριακών, είναι εκείνη η παρήγορη παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και θέλω να αναφερθώ λίγο και σε αυτό, γιατί εκτός ότι είδαμε το παρήγορο βίο του Αγίου Φλαβιανού, πρέπει να πάρουμε και μία ειδική ενίσχυση για να μην απογοητευόμαστε στη ζωή μας, εμείς που ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και αν δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε, να μάθουμε. Γιατί, αδερφοί μου, στο τέλος, ο Χριστός, όταν θα έρθει, θα αναρωτηθεί αν οι χριστιανοί προσεύχονταν. Θα αναρωτηθεί αν υπήρχε η πίστη. Ποια πίστη? Αν συνέχιζαν οι χριστιανοί να επικαλούνται το Θεό, να προσεύχονται. Ακούστε λίγο αυτό το Ευαγγέλιο το σημερινό, με το οποίο θα τελειώσουμε, και πάρτε, ενισχυθείτε με τη δύναμη της απόφασης, της προθυμίας να προσεύχεστε με πείσμα προς το Θεό, με πείσμα, με ανυποχώρητη διάθεση προς το Θεό. Γιατί ο διάβολος θέλει να βγάλει την πίστη από τους χριστιανούς, για να μην φωτίζονται και να βλέπουν τον δρόμο της Ορθοδοξίας, να είναι στο σκοτάδι, και αντί να πηγαίνουν στην Ορθοδοξία να προχωρούν ορθόδοξα, να πηγαίνουν στην αίρεση. Αυτό το φως με την προσευχή μας το δίνει ο Χριστός. Λέγει το Ευαγγέλιο το σημερινό ότι ο Χριστός τους έλεγε την παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν. Αμέσως μετά από αυτή την παραβολή, ο Χριστός θα πει την παραβολή που θα ακούσουμε την αυριανή Κυριακή, του Τελώνου και του Φαρισαίου. Πάλι για την προσευχή μίλησε. Είναι λοιπόν στο κομμάτι αυτό που μιλάει για την προσευχή. Έλεγε δε την παραβολή αυτή προς το δίν. Πάντοτε προσεύχεστε αυτούς και μη εκακίν. Να μην αποκάμνουν στην προσευχή οι χριστιανοί, οι πιστοί. Λέγον, κριτίστης ειν εν την πόλη των Θεών, μη φοβούμενος και άνθρωπον μη εντρεπόμενος. Σε κάποια πόλη, λέει, ήταν κάποιος δικαστής που Θεό δεν φοβόταν και ανθρώπους δεν τρεπόταν. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο των ημερών μας ειδικά. Οι προύχοντες, οι μεγάλοι, οι μεγαλοσχήμονες, ούτε το Θεό να φοβούνται, ούτε τους ανθρώπους να ντρέπονται. Τέτοιος κριτής ήταν αυτός. Άδικος κριτής. Στην πόλη εκείνη, επίσης, ήταν μια χείρα. Και ερχόταν σε αυτόν και έλεγε: «Δώσ' μου το δίκαιό μου απέναντι το αντιδίκο μου. Εκδίκησό με από το αντιδίκο μου». Κάποιος της είχε κλέψει το χωράφι. Και ήταν αδικία. Ήταν μια χείρα, η οποία, όπως λένε οι ερμηνευτές, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, την Τετάρτη νομίζω, οι χείρες είναι σε πιο αδύναμη θέση από τις γυναίκες που έχουν άντρα στο σπίτι. Γιατί και απέναντι στην κοινωνία, στα κοινωνικά προβλήματα, και απέναντι στα οικονομικά προβλήματα, έχουν προβλήματα, πραγματικά. Δεν έχουν την ασφάλεια της πλάτης ενός άντρα να το στηρίξει. Χείρα είναι. Και αυτή είναι τη χείρα, κάποιος την εκμεταλλεύτηκε γείτονας και της πήρε, της άρπαξε το χωράφι. Και πήγαινε αυτή και ζητούσε το δίκαιο της στον άδικο κριτή, που δεν φοβόταν το Θεό και δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Για αρκετό χρόνο αρνήθηκε ο κριτής, αλλά ύστερα είπε μέσα του: «Ή και τον Θεό ου φοβούμε και άνθρωπον ου και ντρέπουμε, αν και το Θεό δεν φοβούμε». Το ήξερε, το γνώρισε, είχε αυτογνωσία. «Και άνθρωπο δεν ντρέπουμε, διαγέτο παρέχειν μη κόπον την χείραν ταύτην, εκδικήσω αυτήν, ή να μη εις τέλος ερχομένη υποπιάζει με». Λέει, όμως επειδή η χείρα αυτή με ενοχλεί, θα της δώσω το δίκαιο για να μην έρχεται και μου βγάζει την ψυχή. Δεν την άντεχε. Τόσες φορές που τον πίεσε η χείρα,
Δεν την άντεχε. Λέει, εκεί που θα έρχεται και θα μου βγάλει την ψυχή από την ενόχληση, θα τη δικάσω, θα τη δικάσω την υπόθεσή της. Είπε δε ο Κύριος, ακούσατε τι ο κριτής της αδικίας λέγει. Προσέξτε, λέει, τι λέγει ο άσπραχνος δικαστής. Ο δε Θεός ου μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτών ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επ' αυτής. Λέει, ο δε Θεός, λέει, αν αυτά τα έκανε ο δίκαιος κριτής και δίκασε και έδωσε το δίκαιο τελικά στη χείρα, ο δε Θεός δε θα δικαιώσει τους εκλεκτούς του που κραυγάζουν προς αυτόν ημέρα και νύχτα και τους εσπλαχνίζεται. Λέγω ημίν ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών εντάχει πριν ο Υιός του ανθρώπου ερθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Σας βεβαιώνω, λέει, ότι γρήγορα θα τους δικαιώσει, γιατί τους εσπλαχνίζεται, γιατί είναι δίκαιος κριτής ο Θεός. Αλλά όταν ο Υιός του ανθρώπου έρθει, θα βρει άραγε την πίστη επάνω στη γη. Οι πατέρες που ερμηνεύουν το συγκεκριμένο χωρίο, λέει, θα βρει πιστούς που θα προσεύχονται επιμόνως. Γιατί για την προσευχή αναφέρεται η παραβολή. Που προσεύχονται επιμόνως. Αυτό φοβάται ο διάβολος. Αυτό φοβούνται οι αιρετικοί. Αυτό φοβούνται οι πλανεμένοι άνθρωποι, οι δαιμονισμένοι άνθρωποι. Την προσευχή. Αυτό φοβάται ο ίδιος ο Σαταράς. Την προσευχή. Την προσευχή των χριστιανών. Που ως θυμίαμα ανεβαίνει στους ουρανούς και εξευμενίζει τον Άγιο Θεό να μην παροργιστεί με τα αμαρτήματα της κοινωνίας των ανθρώπων. Εμείς που γνωρίζουμε το δρόμο, το σωτήριο της Ορθοδοξίας, να προσευχόμαστε στον Θεό να μας ελεηθεί, να σπλαχνιστεί και να μην ακούμε τις φωνές αυτές που μας κοροϊδεύουν του διαβόλου, που είτε από δεξιά είτε από αριστερά έρχεται και παίζει με τις συνειδήσεις και τις ψυχές μας και μας κάνει να σταματούμε την προσευχή. Γιατί μαθαίνουμε και τις Τετάρτες εδώ που κάνουμε τις ομιλίες τη διδασκαλία περί προσευχής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, που μιλάει για την αδιάλειπτη προσευχή, να μην σταματούμε την προσευχή. Ποιοι από εμάς βρήκαν αυτό το μυστικό ώστε να έχουν την ανάγκη του Θεού και να το προσεύχονται συνεχώς? Είμαστε τέτοιοι ή ακούμε τον διάβολο σαν εκείνον τον μπουνταλά μοναχό? Με αυτό θα τελειώσω. Στο Άγιον Όρος που τον κοροϊδεύε ο διάβολος, πήγε να τον κοροϊδεύσει ο διάβολος, γιατί ήταν μπουνταλάς, είχε μια φιλοδοξία και πήγε τη φιλοδοξία του, με τη φιλοδοξία του να τον τουμπάρει ο διάβολος. Αλλά τελικά φάνηκε έξυπνος. Με αυτή την μικρή ιστορία του Άγιον Όρος θα τελειώσω το κήρυγμα. Υπάρχει μια ιστορία, λοιπόν, στο αγιορείτικο γεροντικό, ότι ο διάβολος φοβάται το κουμποσκήνι και την ευχή. Στην ίδια σκήτη αναφέρει και άλλες προηγουμένως ιστορίες της Αγίας Άννας, ο μοναχός Προκόπιος από την καλύβα εισόδια της Θεοτόκου είχε μεγάλη επιθυμία να μάθει μουσικά. Όχι λαϊκή μουσική, βυζαντινή μουσική, να μάθει εκκλησιαστική μουσική, για να δοξολογεί και αυτό στο Θεό όπως και οι άλλοι αδερφοί. Επειδή όμως ήταν λίγο παράφωνος, αποφεύγανε οι πατέρες να το μάθουν μουσικά, δεν τον αναλάβαναν. Θυμάμαι τώρα το Στανίτσα που έλεγε σε μια εκπομπή ότι πήγε ένας μαθητής και του λέει, δάσκαλε, θέλω να μου μάθεις μουσική. Λέει, πες ένα κύριε, λέει, σου, με το που ανοίγει το στόμα του, λέει, σταμάτα. Είσαι φάλσος, είσαι εκφύσεως φάλσος, δεν μπορώ να σε αναλάβω, του είπε. Μετά από 5 χρόνια, αφού είχε μεγαλώσει και είχε βγάλει μουστάκι ο μαθητής, πάει στο Στανίτσα και του λέει, δάσκαλε, χαίρομαι που σε γνωρίζω, θα ήθελα να μου μάθεις μουσική. Βρε, του λέει, και όσα χρόνια για να περάσουν, τη φωνή που είχα ακούσει τότε και σε απογόρευσε να μάθεις μουσική, την καταλαβαίνω και σήμερα. Είσαι ο ίδιος φάλσος που την παραφωνία σου ακούγεται και πώς μιλάς, όχι πώς τραγουδάς ή πώς ψέλνεις. Έτσι λοιπόν και αυτός ήταν παράφωνος. Παράφωνος. Επειδή όμως ήταν παράφωνος, λοιπόν, αποφεύγανε οι πατέρες να το μάθουν μουσικά, σαν το Στανίτσα, αποφεύγανε. Ο αδερφός Προκόπιος είχε χάρισμα από το Θεό λάβει να λέει ακατάπαυστα την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε.
και στο αριστερό του χέρι κρατούσε πάντα το κομβοσκήνι, το οποίο δεν αποχωριζόταν ποτέ. Μια μέρα ήταν πολύ λυπημένος και δεν μπορούσε να βρει κανέναν για να τον μάθει, για να τον μάθει μουσική, και συλλογιζόμενος από αυτό το πράγμα, από την πολύ του λύπη, είχε σταματήσει να λέει την ευχή. Ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας σεβάσμιος, αλλά άγνωστος αυτόν γέροντας, ο οποίος του είπε: «Αδερφέ Προκόπιε, τι έχεις και είσαι τόσο λυπημένος, τι σε απασχολεί?» Ο Προκόπιος του απάντησε: «Τι να έχω, γέροντα, να, θέλω κι εγώ να μάθω λίγο μουσικά και δεν βρίσκεται κανένας να με μάθει, γιατί μου λένε πως είμαι λίγο φάλσος». Ο ασπρογέννης γέροντας τότε του είπε: «Γι' αυτό κάθεσαι και στεναχωριέσαι, καημένε. Εγώ θα σε μάθω μουσικά και θα σε κάνω να γίνεις ο καλύτερος φάλτης του Αγίου Όρους. Θα κελαϊδάς σαν το καλύτερο αηδόνι. Αλλά θέλω και εσύ να μου κάνεις μια χάρη». «Δηλαδή τι ζητάς από μένα?» του είπε ο Προκόπιος. «Θέλεις να σε πληρώσω? Εγώ ό,τι θέλεις θα σου δώσω». Τότε ο ασπρογέννης του είπε: «Η πληρωμή δική μου είναι να πετάξεις από τα χέρια σου αυτό που λέτε κομποσκήνι και να πάψεις να λες αυτό που λέτε ευχή, και θα σε μάθω εγώ ό,τι θέλεις». Ο μοναχός Προκόπιος, άμα άκουσε αυτά, κατάλαβε πως ο φαινόμενος δεν ήταν μοναχός. Σου λέει: «Δεν μπορεί ένας μοναχός να το πει αυτό», αλλά ο παμπώνερος δαίμονας, που ήθελε να τον κάνει να σταματήσει την προσευχή, και αμέσως έκανε το σταυρό του και είπε: «Είπα ο πίσω μου σατανά παμπώνηρε, δεν μου χρειάζονται τα μουσικά σου και οι πονηριές και η καλοσύνη σου». Και ο δαίμονας έγινε άφαντος. Από αυτό μαθαίναμε πόσο ο διάβολος φοβάται το κομποσκήνι, για το οποίο καλά λένε οι πατέρες ότι είναι το όπλο του χριστιανού κατά του διαβόλου, και την ευχή η οποία καίει τον δαίμονα. Ενώ τους ψάλτες δεν τους φοβάται τόσο και δεν τους υπολογίζει, γιατί εύκολα με το ψάρσιμο αφαιρούνται από την προσευχή και πέφτουν στον εγωισμό και στην υπερηφάνεια. Αδελφοί μου, ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε πόσο μισεί ο διάβολος την προσευχή. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός με τη Δευτέρα του παρουσία, να μην τον αφήσουμε να αναρωτιέται. Να μην τον αφήσουμε τον Χριστό να αμφιβάλλει για την ποιότητα των χριστιανών που έμειναν στον κόσμο. Αλλά εμείς να του δείξουμε το κομποσχήνι και να του πούμε ότι: «Κύριε, σε προσευχόμασταν, δεν σε αφήναμε ποτέ σαν τις 5 καλές παρθένες που είχαν αναμένες τις λαμπάδες της προσευχής. Σαν θυμίαμα οι προσευχές μας είναι αυτές που ερχότανε στο θρόνο της αγιοσύνης σου, για να έχουμε ελπίδα σωτηρίας, αδελφοί μου». Και στο κάτω-κάτω δεν το κάνουμε αυτό για να σωθούμε. Το κάνουμε για να απολαύσουμε τον Χριστό από αυτή τη ζωή. Για να μας φωτίσει ο Θεός, να μένουμε ορθόδοξοι, να μην πλανόμαστε, να είμαστε στερεοί στην πίστη και να είμαστε δυνατοί, πολύ δυνατοί στην ορθοδοξία. Αμήν. Τρόπον μέδοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πραξινεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης Φλαβίανε πρέσβευε Χριστός το Θεό σωθήνε τας ψυχάσιν.